Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Κωνσταντίνα μας, η οποία είναι μαζί με την Ελένη Στασινοπούλου, διευθύντρια σύνταξης του missbloom.gr, για να δούμε και να δείτε πώς θα συνδυάσετε χειμωνιάτικα και ανοιξιάτικα ρούχα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλημέρα, Ελένη μας. Καλημέρα, Ελληνάκι μου. Γεια σας. Ήρθαμε σήμερα λοιπόν να δώσουμε τις πρώτες ανοιξιάτικες συμβουλές. Και χρώμα μας, έφερες και χρώμα. Έφερα, ωραία. Γιατί δεν είναι τόσο θέμα καιρού, είναι θέμα διάθεσης, έτσι. Μην κοιτάμε τώρα ακριβώς τον καιρό. Κάτι θέλουμε να ρίξουμε πάνω μας. Γιατί έχει το κρύο ακόμα, δεν έχει. Έχει, γι' αυτό και το θέμα είναι πώς να αναμίξεις λίγο χειμώνα, λίγο άνοιξη, τι να φέρεις μπρος στην ντουλάπα, τι να πας πιο πίσω, πώς να τα συνδυάσεις όλα αυτά. Έτσι. Ποιο είναι το μυστικό, Ελένη μου? Το μυστικό είναι η ισορροπία, με μία λέξη. Δηλαδή, όχι total look, άνοιξη, βάζουμε τα λουλουδάτα από κορφή. Βλέπε εμένα. Ναι, εσύ ζεις στο τηλεοπτικό πλατό, είναι λίγο διαφορετικό, να το πούμε. Έτσι, εκεί έξω πρέπει να τηρούμε κάποια ισορροπία και να συνδυάζουμε έντονα χρώματα που θέλουμε, τα ζητάει η διάθεσή μας αυτόν τον καιρό, με κάτι πιο μουντόπες, σκούρο. Υπάρχουν και κάποια κομμάτια κλειδιά για αυτό το... Για να τα λέμε και στην πράξη, για να καταλαβαινόμαστε. Τα τζινάκια και αυτά είναι all time classic, δεν τα κρύβουμε. Ακριβώς. Τα γουνάκια. Λοιπόν, το γουνάκι εκεί είναι καταρχήν... Εγώ το φοβάμαι να το βάλω Μάρτιο-Απρίλιο. Όχι, καταρχήν είναι γυλαίκο, έτσι, ναι. Δεν είναι σακάκι. Και το έχουμε συνδυάσει, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να φορέσουμε μια εμπριμέ, σχεδόν καλοκαιρινή, ανοιξιάτικη φούστα με ζωντανά χρώματα. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος λοιπόν να την βάλουμε από τώρα. Να ρίξουμε αυτό το είναι κάτι που θα μας ανανεώσει λοιπόν αυτή η φούστα και ισορροπούμε όλο αυτό το χρώμα και το μοτίβο, το χαρούμενο της φούστας με ένα σκούρο top και ένα σκούρο γούνινο γυλαίκο. Αν ήταν μακρύ το γυλαίκο, θα μπορούσαμε να το βάλουμε. Θα έλεγα ότι θα άκρυβε τη φούστα πολύ. Όχι με φούστα, με κάτι άλλο. Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειμωνιάτικο ακόμα. Ναι, ίσως ναι. Εξαρτάται πάντα με το τι. Έτσι, θα μπορούσε να βάλεις κάτι, μια παντελόνα από κάτω. Όπως αυτή που έχω φέρει εδώ. Θες να μου βοηθήσεις? Πολύ της μόδας. Ναι, ήταν και πέρσι. Ακριβώς. Φέτος το ασπρόμαυρο και look, ειδικά σε ρίγα, είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση. Γι' αυτό το έχω φέρει εδώ και σε φαρδί παντελόνι. Πολύ ωραία αυτή η παντελόνα. Και να κάτι που θα μπορούσες να βάλεις με ένα μακρύ γυλαίκο, πολύ τώρα που το λέμε, αυτή. Και ένα t-shirt. Και να φορέσεις από τώρα μια ανοιξιάτικη τάση. Μπορεί να βάλω και πλατφόρμα από κάτω. Εννοείται. Ή ακόμα τέτοια εποχή είναι λίγο απαγορευτικό. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την πλατφόρμα πέδιλο, όπως αυτό που φοράς, εγώ προσωπικά θα το πρότεινα μόνο για κάποιο βράδυ. Γιατί με τόσο φαρδιά παντελόνια, δεν φαίνεται κιόλας. Ναι. Πρωί θα το φόραγα με μπότα, με πλατφόρμα. Μια και λέμε για τις ρίγες, να δείξουμε και το ριγέ top. Δεν σ' αρέσει μαζί. Καθόλου, με τίποτα. Αλλά αυτό το ριγέ top είναι κάτι που μπορείς να βάλεις με το μαύρο κλασικό σου παντελόνι. Όλες έχουμε ένα. Ή με ένα skinny jean. Άσπρο και αυτό μου κάνει αμέσως λίγο πιο καλοκαιρινό. Ωραία. Δηλαδή κράτα τη βάση σου, το παντελόνι σου, τη φούστα σου σκούρο. Άρα κρατάμε ένα κομμάτι χειμωνιάτικο και το συνδυάζουμε με ένα πιο ανοιξιάτικο. Ακριβώς. Αυτό που σου είπα, το κλειδί. Αυτό που σου είπα, η ισορροπία. Γι' αυτό έχουμε φέρει και κάποια σύνολα να προτείνουμε. Όπως είναι το πρώτο που αναλύσαμε ήδη με την ανοιξιάτικη εμπριμέ φούστα και το γούνινο γυλαίκο. Το δεύτερο που δείχνουμε, το παστέλ παντελόνι, το παστέλ ντένιμ παντελόνι. Τι είναι το ντένιμ? Από τζιν. Δηλαδή, αντί να φορέσεις μπλε τζιν, βάλε ένα ωραίο παστέλ. Εμείς βέβαια το έχουμε συνδυάσει με ένα φούξια. Είναι το ίδιο που έχεις και εδώ πάνω. Μπράβο, σε άλλο χρώμα, ακριβώς. Ένα μοβ ροζ. Ακριβώς. Σκέψου όμως ότι και τα δύο αυτά μπορείς να τα φορέσεις με ένα γκρίζι βάγκο ή με ένα μπέζ βε πουλόβερ και να είναι πολύ γήινο, πολύ τωρινό και συγχρόνως κάτι που θα σε ανανεώσει γιατί περιέχει αυτό το έντονο και ανοιχτό χρώμα. Μπορείς να το συνδυάσεις με παπούτσια sneakers. Με κάποια έτσι φλούο λεπτομέρεια. Ωραία αυτά. Ή μπότες που όμως έχουν ανοιχτό χρώμα. Και αυτό βολεύει. Αυτές τις έχω δει και καλοκαίρι. Ναι, τις φοράνε. Βέβαια στην Ελλάδα ξέρεις τώρα, όταν αρχίζει το πολύ καλοκαίρι. Εγώ τις έχω δει στην Πάρο αυτές να τις φοράνε. Τις έχεις δει, και εγώ τις έχω δει. Λέμε τώρα όμως, αν είναι όντως κάτι πρακτικό. Να βγαίνει στην Πάρο τον... Εκτός αν έχει πολλά μποφόρ, δεν ξέρω. Πάντως για τώρα, βάλει εγώ. Για τώρα, με μια έτσι ωραία φούστα ή με ένα τζιν,
Ναι, και με φορεματάκι. Με φορεματάκι. Και με το φουστάκι μου αρέσει. Το τρίτο που ακριβώς, έχεις. Ακριβώς. Το προσγειώνει ωραία σε αυτή την ενδιάμεση εποχή που είπες στην αρχή πολύ σωστά. Και είναι τα φουλαράκια. Το φουλάρι είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ρίξουμε λίγο άνοιξη πάνω μας. Και πόσο μάλλον αυτό που έχει και αυτά τα. Τι είναι, πεταλούδες. Πεταλουδίτσες. Mm. Αν δεν θέλεις τώρα μεγάλα εμπριμέ, που το κάνει πολύ πιο δύσκολο, μόνο διαλέγεις το αγαπημένο σου χρώμα με ένα λευκό t-shirt και. Δηλαδή ένα δερματινάκι απ' έξω. Ακριβώς. Αντικαθιστάς το σκούρο φουλάρι του χειμώνα με ένα πιο και τα κασκόλ. Ενδεχομένως και τα μάλινα που έχουμε. Γιατί και αλλάξει το χρώμα που ταιριάζει στο χρώμα του δέρματός σου, στα μαλλιά σου, στο στυλ σου. Και είναι πάρα πολύ εύκολη προσθήκη. Μαγικά θα σε κάνει να νιώσεις και ανανεωμένη και θα δείξει. Εκτός από τα παπούτσια και τα φουλάρια, όπως είναι οι τσάντες, αλλάζουν και αυτά. Φυσικά. Δεν είναι δηλαδή ένα χρόνο ίδιες. Ας πούμε χρώμα κλειδί, έτσι όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την απόχρωση του κονιάκ που λέμε ή της καραμέλας, είναι φοριούνται όλο το χρόνο, αλλά τώρα η ενδιάμεση εποχή είναι η εποχή τους. Παρεπιπτόντως αυτή την τσάντα θα την χαρίσουμε στο Miss Bloom από την επόμενη εβδομάδα. Μπορούν να μπουν, να μπείτε στο Facebook και page μας και να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι για τα t-shirts, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο κομμάτι. Είναι στο τελευταίο look μας, έχουμε χρησιμοποιήσει ένα. Δεν τα φοράμε μόνο σε casual στιγμές, γι' αυτό το έχουμε βάλει εκεί με μια μαύρη φούστα με τούλινο φουρό. Αυτή η καινούργια τάση φετινή, πάντως τα t-shirts με τα κολλιέ, που έχει γίνει νομίζω φέτος πολύ έντονη στην Ελλάδα. Ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι προσθέτεις το κολλιέ, ίσως φορέσεις και δύο κολλιέ, όπως έχουμε βάλει εμείς. Μπράβο. Το ένα πάνω στο άλλο. Δηλαδή επιτρέπονται πλέον και οι συνδυασμοί μεταξύ των κολλιέ. Οπότε φέρτε μπροστά στην ντουλάπα σας τα t-shirts, γιατί σίγουρα όλοι έχουμε και μπορούμε να κάνουμε διάφορα παιχνίδια το με αυτά. Το φουστάκι αυτό τι ποιότητα είναι, είναι από τα χειμωνιάτικα. Αυτό έχει μία καπαρτίνα απ' έξω, καλά κάνεις και με ρωτάς, γιατί η καπαρτίνα η βαμβακερή είναι ένα ύφασμα που φοριέται από τώρα. Είναι all year, φοριέται όλο το χρόνο. Το συγκεκριμένο έχει τούλινη επένδυση που το κάνει λίγο πιο βραδινό κάθετε, είναι λίγο πιο... Πάω εγώ να το ανακαλύψω. Για πήγαινε. Τα έχω ρίξει όλα. Δεν πειράζει. Τι έχει γίνει σήμερα. Α, έχει μαύρο τούλι από μέσα. Ακριβώς, ναι. Φουσκώνει αυτή, ναι, γίνεται τύπου μπαλού. Ναι, στέκεται λίγο σαν casual μπαλαρίνα, θα το λέγαμε. Πολύ ωραία. Οπότε με το απλό σου t-shirt, μια μαύρη φούστα έτσι λίγο κλος και ένα πολύ ωραίο κολλιέ, οι δύο, όπως είπα πιο πριν. Δεν το θεωρείς υπερβολικό. Αυτό είναι λίγο πιο βραδινό, έτσι όπως το έχω κάνει. Αν τώρα βγάλεις τα κολλιέ, βάλεις μια φούστα που δεν φαίνεται πολύ φουντωτή, είναι λίγο πιο, πώς να το πω, απλή, και ένα αξεσουάρ πάλι πιο casual, τύπου μπαλαρίνα ή την πότα που δείξαμε, το κάνεις πρωινό. Και αυτά τα τσαντάκια μου αρέσουν. Ναι, είναι, τα ethnic φέτος επίσης είναι μια... Ωραία. Έτσι, αρκετά δυνατή τάση. Ωραία, Ελένη. Σας είπα αρκετά, νομίζω να βοήθησα. Μας είπες αρκετά. Και τα υπόλοιπα τα λες και στο site σου. Ακριβώς, στο Miss Bloom.gr. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Στα παραδίδω και πηγαίνω πίσω. Ευχαριστώ και εγώ.